Συνεχίζουμε, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κώστας Νικολακόπουλος, ήδη έχει έρθει ένα μήνυμα. Θα σε ρωτούσα κι εγώ, τίθεται θέμα Μίτσελ. Καλησπέρα. Γεια σας. Δεν με ρωτάτε τίποτα άλλο. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, ρωτάτε αν έχασε ένα μάτς μετά από 17 παιχνίδια. Τρεις μήνες ο άνθρωπος έχασε. Μαζί σου. Έχασε ένα παιχνίδι μετά από τόσους μήνες, έτσι δεν είναι? Μαζί σου. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι που να μπορούμε να πούμε, οπότε δεν μπορώ να κάνω συζήτηση. Ωραία. Ναι. Εντάξει, αν υπάρχει κάτι θα το έλεγα μόνος μου, να το ξέρετε πάντως. Το ξέρω, εννοείται. Θα το έλεγα μόνος μου. Πέρα από το μήνυμα που ήρθε, το λέω και με αφορμή την χθεσινή τοποθέτηση της θύρας 7. Ναι. Γι' αυτό... Okay. Ναι. Okay. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ξέρουμε ότι η θύρα 7 είναι και παρεμβατική και εκφράζει μεγάλο μέρος του κόσμου. Είναι αλήθεια, από εκεί και πέρα... εμείς παρακολουθούμε τα πράγματα και όταν είναι κάτι να το πούμε. Να κρύψουμε κάτι. Καλά, εννοείται. Αυτό που προέχει τώρα για τον Ολυμπιακό είναι να μαζέψει τα κομμάτια του. Πάντως για τον Ισπανό χθες. Ορίστε. Κακή βραδιά για τον Ισπανό χθες. Βέβαια, κακή βραδιά ήταν. Δεν είναι και η μόνη κακή. Είναι επίσης αλήθεια αυτή. Δεν είναι η πρώτη κακή βραδιά που είδαμε από τον Μίτσελ. Είναι σαφές ότι και αυτός ψάχνεται, πράγματα δεν του βγαίνουν, μερικά είναι και εξεζητημένα. Γενικά, να το πω έτσι, θα περιμέναμε από έναν έμπειρο προπονητή που μάλιστα έχει περάσει 2 ολόκληρα χρόνια από τον Ολυμπιακό να βοηθάει περισσότερο. Δεν λέμε ότι δεν έχει βοηθήσει την ομάδα, γιατί είχε πάρει τον Ολυμπιακό σε μια κατάσταση πραγματικά έτσι πάνω κάτω που λέμε, αλλά και το έψαξε, το προσπάθησε, δούλεψε, όμως περισσότερο δεν την έχει βοηθήσει όπως τα περιμέναμε την ομάδα. Την έχει βοηθήσει, περιμέναμε περισσότερο. Αυτή είναι η δική μου η κρίση, ας πούμε. Περιμέναμε περισσότερα πράγματα, αυτό μπορούμε να πούμε. Σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν είναι φέτος στο καλύτερο του φεγγάρι από κάθε άποψη. Ναι. Δηλαδή αν δεις ότι έχει κάνει 5 ντέρμπι, έχει δώσει 5 ντέρμπι, έχει 2 αυτογκόλ με κεφαλιές. Δεν γίνονται δηλαδή αυτά τα πράγματα. Έχει 2 φάει γκολ, 2 γκολ στο 103 από πέναλτι. Και ο ίδιος έχει 4 δοκάρια. Δεν είσαι και η πιο τυχερή ομάδα του πρωταθλήματος, να το πούμε έτσι, Ναι. Δεν είσαι και η πιο τυχερή ομάδα. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα υπό νορμάλ συνθήκες. Δεν γίνονται. Δηλαδή ακούστε τέρμπι, ένα κανονικό έτσι, να μου επί του Νάρη από τον Πάκο στο Καραϊσκάκι. Ναι. Όλα πέναλτι, γλιστράει ο ας. Πατάει ο άλλος, ναι. Ναι, δεν έχουν μια λογική, ας πούμε, όσο μπορεί να υπάρχει. Λέμε τώρα, στο ποδόσφαιρο υπάρχει, είναι και απρόβλεπτο, αλλά με εμάς είναι όλα απρόβλεπτα, ας πούμε, δεν είναι τίποτα προβλέψιμο. Φέτος ναι, δεν του πάνε πράγματα. Ναι, δεν του πάει τίποτα, αλλά από την άλλη εξίσου αλήθεια είναι ότι άμα τα κυνηγούσε περισσότερο ο Ολυμπιακός, θα του πήγαιναν καλύτερα κάποια πράγματα, αν μη τι άλλο. Γιατί, για παράδειγμα, το μάτσο χθεσινό δεν το κυνήγεις όσο έπρεπε. Δηλαδή έβλεπες ότι η μία ομάδα είχε αυτό που λέμε μάτι που γυάλιζε, ανεξάρτητα από απόδοση. Εγώ δεν λέω ποιοι ήταν καλοί, ποιοι δεν ήταν. Λέω ότι οι παίχτες της ΑΕΚ... Του θέλουν περισσότερο, βέβαια. Ξεκάθαρα. Ναι, οι παίχτες της ΑΕΚ έπεφταν με χίλια στις φάσεις και οι παίχτες του Ολυμπιακού δεν έπεφταν ούτε με 100, ούτε στο 100%. Ναι. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις μαθηματικά βέβαιο το προβάδισμα θα το έχει αυτός ο οποίος θα πηγαίνει με χίλια. Τι να κάνουμε τώρα, ακόμα, το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Ακόμα και τον τρόπο που διαμαρτυρούνταν για ένα πλάγιο οι παίκτες της ΑΕΚ, καταλάβανες πόσο περισσότερο το θέλουν. Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα εμείς το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Όταν παίζεις με χίλια θα είσαι από πάνω. Ο Ολυμπιακός δεν έπεσε όπως έπρεπε να είναι. Η ανάγκη κιόλας και
κάποιες στιγμές άτυχος και μπροστά και πίσω. Εντάξει, τώρα είναι οι δύο φάσεις με τα δοκάρια, είναι δοκάρια. Δεν έχεις κάθε μέρα δύο δοκάρια σε ένα ντέρμπι, τέλος πάντων. Και να σας πω ότι μόλις το προηγούμενο ντέρμπι είχε άλλο κεραυνό στο δοκάρι ο Χάμες. Ναι, βέβαια. Μιλάμε για κεραυνούς, όχι αυτά τα δοκάρια που λέμε περνάει μπάλα από την... και ο Πάουκ είχε ένα δοκάρι στα πρώτα δευτερόλεπτα. Από την ποπλάγια θέση με τον Μπασχαλάκη στην κλειστή γωνία, και αυτό δοκάρι είναι, αλλά έτσι δεν είναι, έχει διαφορά το δοκάρι από δοκάρι. Αλλά σίγουρα δεν αρκούν αυτά που δίνει ο Ολυμπιακός στα τελευταία παιχνίδια, δεν αρκούν. Ούτε στον ΠΑΟΚ αυτά που έδωσε ήταν αρκετά για να κερδίσει, ούτε χθες ήταν αρκετά αυτά που έδωσε για να πάρει αποτέλεσμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και εδώ και ακριβώς... να αλλάξουν πράγματα, θα πω εγώ. Και εδώ έρχονται ακριβώς... Γιατί στα play-off με αυτούς θα παίξει. Ναι, εξού και ο προβληματισμός, ας πούμε, που δεν μπορεί να είναι μόνο για το Μίτσελ ο προβληματισμός, μην τρελαθούμε τώρα. Ναι, εντάξει. Αλλά σίγουρα στον προπονητή πάνε τα περισσότερα, γιατί σου λέει αυτός είναι ο στρατηγός, αυτός πρέπει να κάνει και το σωστό κουμάντο. Πάντως δεν ήταν εικόνα αυτή από πολλούς παίχτες του Ολυμπιακού χθες, είναι αλήθεια. Δηλαδή αν εξαιρέσεις τον Εμβιλά, ο οποίος έχει προσωπικότητα και τα δίνει όλα και είναι και παρά τα 33 του χρόνια σκίζεται. Και την κούρας που έχει. Ναι, σκίζεται. Από όλους τους υπόλοιπους παίχτες, ο Ροντινέη, το παιδί όταν μπήκε ήταν καλός στο δεύτερο ημίχρονο, έδειξε ότι ο Ολυμπιακός είχε δεξιμπάκ, ας πούμε, κανονικά. Λίγο βοήθησε ο Φορτούνης, ναι, όταν μπήκε. Φάνηκε η διαφορετικότητα, ας το πούμε έτσι, στην δημιουργία. Ο Ελαραμπή λίγο στο πρώτο ημίχρονο, ο Ελαραμπή όσο είχε δυνάμεις, ο Γκάρι το προσπάθησε, αλλά δεν υπάρχει διακριθέντας. Όταν δεν έχεις ένα-δύο διακριθέντες τώρα σε ένα ντέρμπι, ο Τζολάκης δεν έφταιγε το παιδί, δεν μπορεί να πεις ότι έφταιγε. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Για τον Μπιέλ να πούμε ότι δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο, δεν είναι κάτι που ζήτησε χθες αλλαγή. Άρα υπολογίζεται εν όψη Πανετολικού. Ναι, τώρα αν θα υπολογίζεται όχι δεν ξέρω, γιατί... Δεν είναι στα καλά του ο Μπιέλ. Ναι, εντάξει, οκ. Απλά ιατρικά τουλάχιστον. Ναι, δεν έχει κάτι σοβαρό.